κύριε Θεατόπουλά μου. Κούλα. Άστα στην αγριόλα. Σ' αγαπάω, ρε Κούλα. Κούλα. Άστα στην αγριόλα. Όχι άλλο αυτούς. Όχι άλλο αυτούς εδώ μέσα. Όχι άλλο Κάρβουν, όχι άλλο Κούλα. Όχι άλλο... Κοιτάξτε, Τηλεθεατόπουλε, τι έχει συμβεί. Έχω και εγώ το προσωπικό μου θέμα και το προσωπικό μου παρατράγωδο, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να σας το λέω. Δεν γίνεται, τα κρατάω όλα μέσα μου. Θα σκάσω, άνθρωπος είμαι. Από τότε που έχει έρθει εδώ μέσα ο Γιάννης με την Κούλα, δεν είναι τα ίδια τα πράγματα όπως ήταν. Οι άνθρωποι αυτοί αφήσανε πίσω τους την ενέργειά τους. Νόμιζα ότι τα άκουγαν μόνο τα δικά μου αυτιά. Όπου πήγαινα, όπου στεκόμουν, όπου γύριζα το μάτι μου, όπου βρισκόμουν, άκουγα Κούλα. Κούλα. Δεν έλεγα τίποτα σε κανέναν. Έλεγα θα το ξεπεράσω. Είναι προσωπικό μου θέμα. Έχω επηρεαστεί. Μου βγήκε μια ευαισθησία. Κόλλησα. Βούλωσα. Για να θυμηθούμε και παλιές ατάκες. Κάποια στιγμή... Σ' αγαπάω, ρε Κούλα. Αυτό είναι συνέχεια μέσα στο μυαλό μου. Νόμιζα ότι το ζω μόνο εγώ. Ότι το βιώνω πολύ προσωπικά, πολύ βαθιά μέσα μου, μόνη μου, εγώ, ο εαυτός μου και το βαθύ μου υποσυνείδητο. Μέχρι που κάποια στιγμή μίλησα στους συνεργάτες μου. Και λέω, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι, έχω ένα πρόβλημα. Ακούω, λέω, συνέχεια. Κούλα. Λέω, παιδιά, ακούω συνέχεια, αχ, Κούλα. Άστα στην αγριόλα. Και μου λένε τα παιδιά... Άστα στην αγριόλα. Και μου λένε τα παιδιά, τι ακούς. Αχ, Κούλα. Ακούς άστα στην αγριόλα. Ακούς αχ, Κούλα, αχ, Κούλα, λέω, ναι. Σ' αγαπάω, ρε Κούλα. Δεν το ακούς, λέει, μόνο εσύ, Ανίτα. Μην τρελαίνεσαι. Το έχουμε όλοι στα αυτιά μας, το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Όλο το άλτερ έχει πάθει αχ, Κούλα. Αυτοί αφήσανε εδώ μέσα ενέργεια. Αφήσανε εδώ μέσα, στοιχιώσανε το σκηνικό μας. Στοιχιώσανε το κανάλι μας. Και είμαστε όλοι αχ, Κούλα. Και δεν τα ακούω μόνο εγώ, ευτυχώς. Το μόνο καλό είναι ότι δεν πάσχω εγώ, δεν έπαθα εγώ κάτι. Το έχουν πάθει όλοι. Και το χειρότερο ποιο είναι. Ότι περπατάω στους δρόμους και μου λένε αχ, Κούλα. Όλος ο κόσμος. Αυτό το αχ, αυτή η Κούλα και αυτός ο Γιάννης μας κάνανε ζημιά, Τηλεθεατόπουλά μου. Και σας έχω σοβαρές εξελίξεις από αυτό το ζευγάρι. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο θα μας απασχολήσει στην πορεία, γιατί δεν κάθεται ήσυχο. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Είναι δύο προσωπικότητες πολύ έντονες, και η Κούλα και ο Γιάννης. Είναι δύο άνθρωποι που δεν έχουν έρθει στη ζωή μας για να μας τυχαία, ούτε για να μας κάνουν να ηρεμήσουμε, ούτε για να χαλαρώσουμε μαζί τους. Είναι δύο τύποι οι οποίοι θα μας απασχολήσουν για πάρα πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται, γιατί τόσο η Κούλα όσο και ο Γιάννης είναι μέσα στο τζαμπουκά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει συμβεί. Δεν θα μπω σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Όμως αυτό που κυριαρχεί σε αυτό το ζευγάρι είναι η ζήλια. Είναι τρελά καψούρης μαζί της. Είναι τρελά καψούρης μαζί της. Κούλα. Η Κούλα το θεωρεί πάρα πολύ φυσιολογικό. Πιστεύει ότι ναι, κάπως έτσι πρέπει να δείχνει ένας άντρας την αγάπη του. Μια και η ίδια αποκαλεί τον εαυτό της η ωραία της νίκαιας. Έχω τρομερές εξελίξεις από αυτό το ζευγάρι, για τις οποίες θα σας μιλήσω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αχ, Κούλα. Αυτό που ξέρω ότι σας φτιάχνει και εσάς τη διάθεση να το βλέπετε, μακάρι να μπορούσαμε να το μοιραστούμε. Η αγαπημένη σοκολάτα. Παιδιά, αυτός κάπου εδώ μέσα έχει κολλήσει. Κάπου εδώ μέσα βρίσκεται. Δεν ξέρω.
Σας έλεγα λοιπόν για το ζευγάρι Κούλα Γιάννης. Τρομερές εξελίξεις. Τι να σας λέω τώρα. Σκηνές απείρου καλούς έχουν. Εντάξει, τους είδατε εδώ, τα βρήκανε, έτσι. Ήμασταν όλοι χαρούμενοι, τα βρήκαν όλοι οι παιδιά, γονείς, Πακιστανοί, όλος ο κόσμος, σκεντουνιάς, αγαπημένοι, φύγανε. Και είπαμε όλοι, δόξα τω Θεώ, τα έφτιαξε το ζευγάρι. Εγώ το ξέρα όμως. Το έχω δει το έργο εγώ. Δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Σήμερα σκάσανε μύτη. Δεν τους δείτε τώρα εδώ σε λίγο, διότι τους έχουμε σε καταστολή και τους προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να ηρεμήσουν. Η Κούλα σκέφτεται άλλα πράγματα, ο Γιάννης έχει αρχίσει πάλι τη μανούρα. Είναι ένα ζευγάρι, όπως καταλάβατε, το οποίο δεν πρόκειται να είναι ποτέ ήρεμο, ποτέ χαλαρό. Είναι ένα ζευγάρι με το οποίο δεν θα πλήξουμε καθόλου, διότι... Γιατί θα έχουμε συνέχεια την εξέλιξη αυτού του δεσμού. Αυτού του δεσμού που είναι τρομερά ερωτικός δεσμός, παθιασμένος δεσμός. Τι να σας πω, δηλαδή... Και εμείς έχουμε μπει στο τρυπάκι να ξέρουμε τι κάνουν. Δηλαδή έχουμε κολλήσει μαζί τους, καταλαβαίνετε. Έχουμε ένα βίντεο να δούμε τι γίνεται. Για να δούμε. Για δώστε να δούμε. Να δούμε τι θα δούμε. Έλα να το δούμε. Αχ, ρε Κούλα. Με κατέστρεψες. Ανάθεμα που την γνώρισα. Αχ. Κούλα. Η Κούλα. Ο Πακιστανό και η Κούλα. Και η Κούλα, ναι. Αχ, ρε Κούλα. Μας έχεις τρελάνει εδώ μέσα σήμερα! Αχ! Άστα στην άκρη όλα! Δεν μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είσαι καλά. Μας τρέλανες όλους εκτός από την Κούλα! Α, Κούλα. Σ' αγαπάω, ρε Κούλα. Α, Κούλα. Έλα και Κούλα, παιδιά! Έλα και Κούλα, παιδιά! Κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος ζούμε μια κατάσταση εδώ... Αχ, ρε Κούλα. Αχ, ρε Γιάννη. Αχ, ρε Γιάννη. Αυτός ο έρωτας ποτέ του δεν θα γιάνει. Έχω εξελίξεις. Θα τις μοιραστώ μαζί σας στις επόμενες ώρες, στις επόμενες ημέρες και έχω και μια πολύ μεγάλη έκπληξη για αυτό το ζευγάρι, την οποία θα τη ζήσουμε μαζί την Τετάρτη στην είσοδο ελεύθερη.